Καλημέρα, κουτσούνια. Σήμερα που θα στολίσω. Πάει πρόεδρε, θα την ημερημηνήσει. Σήμερα που θα στολίσω το μπουφέ μου. Μήπως, μιας και έχω γίνει Ελληνίδα και έχω πάρει ελληνική ταυτότητα. Όσοι έχετε χάσει τα vlog και δεν έχετε μάθει τα νέα, ναι, επιτέλους πήρα ταυτότητα. Μήπως να στολίσω το παραδοσιακό ελληνικό καράβι και να το έχω εκεί πέρα. Για να τηρώ πλέον τα έθιμα ως σωστή Ελληνίδα. Λέω τώρα εγώ. Αλλά πρώτα έχω να πω για γύρισμα. Ναι, όχι, ακόμα δεν έχω ξεκολλήσει αυτό το τραγούδι. Καλημέρα! Έχει φτάσει ο Γιώργος στο στούντιο και νομίζω είναι η πρώτη φορά στη ζωή του που έχει φτάσει πριν από όλους μας, γιατί πάντα τον περιμένουμε εμείς. Έχουν στολίσει, τι ωραία! Hello σε όλους! Γιώργο, πώς νιώθεις που είναι η πρώτη φορά στη ζωή σου που έφτασες νωρίς? Συνέχεια φτάνω νωρίς. Τι! Από αφέτος, τη φετινή χρονιά, έχω αργήσει μηδαμινές φορές. Νίκο, ισχύει. Ισχύει, περιέργως ισχύει. Παίζει με κράξοντερ, άλλαξα πού, τι κάνεις. Καλά, ξεκίνησαν τα vlog μας. Τι είμαστε για τον vlog μας, πρέπει να πετάμε. Που βάζουν τα ραμβάκια, που βάζουν κέρατα. Ναι, αυτό. Και πείτε στα σχόλια για τον Νίκο και τον Γιώργο και τις τέλειες ερμηνείες του στο intro. Πώς το είπες, αν ο φως, αν ήταν... Αν ο Φόσκολος σκηνοθετούσε τα Harry Potter. Συγγνώμη, είναι ο πίνακας του Bob Ross ακόμα εδώ και δεν έχει βρωμίσει. Όχι, ρε. Ο Γιώργος, ξέρεις, είπε. Δεν βρωμάει, δεν έχει σαπίσει. Ήταν το καλύτερο βίντεο στην ιστορία του τύπου. Ναι, παιδιά, δεν το έχετε δει όλοι. Πρέπει να δείτε τον Bob Ross. Είναι τέλειο. Τα top βίντεο, δηλαδή εμένα τα αγαπημένα μου βίντεο που έχω κάνει, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια δεν τα βλέπει κανένα. Το Thanksgiving. Ναι, είναι τέλειο το Thanksgiving. Το Bob Ross είναι το καλύτερο βίντεο. Έπρεπε να τα γαμίσει όλο απίστευτο. Είναι μετα, είναι. Είναι φοβερό βίντεο. Ευχαριστώ, Γιώργο. Χαίρομαι και επίσης, πώς το ζωγράφεις τόσο καλά. Βγήκε και καλό, δεν το περίμενα. Αυτό το ζωγράφεις από διάολο μου φαγητό, εσύ δεν το έχετε δει. Κάνεις μια βλακία. Αφού το έχω. Απλά επειδή δεν μπορούσα να γίνω ζωγράφος σε αυτή τη ζωή, έγινα YouTuber. Δεν του πάει πάρα πολύ, λέει η Βασίλη. Για κάποιο λόγο. Έρε. Σου πάει πάρα πολύ. Τι δώρο θέλετε, κουτσούνια? Εγώ θέλω. Ήσασταν καλά, κουτσούνια φέτος. Πήγατε στον μπαζάρ, ψωμί. Τα παίζω σαν δημοτικό. Που έχουν μία τονικότητα τα παιδάκια. Να τώρα έχω τρομάξει. Να αγαλίασε η ψυχή μου. Έχω ένα καταπληκτικό αστείο. Θα κάνει vlog ένα serial killer και θα είναι ο ευλογητός. Βρήκα το πιο κοντινό μαγαζί με χριστουγεννιάτικα εδώ στο στούντιο. Να πάω να βρω καράβι. Είπα να στολίσω και καράβι φέτος, μιας και έχω γίνει Ελληνίδα. Τόσο καλά, μπορεί να δουλειάσει εφοπλίστρια. Είναι όλα πανάκριβα αυτό το πρόβλημα. Ναι, τα χριστουγεννιάτικα είναι ακριβά. Είδα μια τέλεια μπάλα χτες πάνω στην μπάρ και έκανε 22 ευρώ. Ναι. Έχω πάρει μπάλα με 25 βέβαια. Μεγάτες δεν γίνεται, μόνο πλαστικές. Thank you. No, thank you. Φιλάκια. Φιλάκια. Τέλεια, μου άφησε την κάμερα. Ήρθα στα καράβια. Έχει πολλά μεγέθη. Δεν ξέρω και πώς τα στολίζουμε. Βλέπω εδώ που έχουν προσθέσει λαμπάκια, τέτοια fairy lights σε κάποια. Επίσης, δεν ξέρω ποιο στυλ μ' αρέσει. Μ' αρέσει και αυτό το στυλ, το πιο μεγαλοπρεπές με τα πολλά πανιά. Μ' αρέσει και αυτό εδώ πέρα, το πιο απλό, το πιο λιτό. Δεν ξέρω. Και τα δύο αυτά μ' αρέσουν. Δεν περίμενα να ήταν τόσο δύσκολο να διαλέξει. Διάλεξα και τώρα θα κάνω μια βόλτα έτσι να χαζέψω τι έχει. Μου λείψε και το χιονισμένο δέντρο. Τώρα το έχω δώσει στη μαμά μου που έχω. Τι ωραία. Έπρεπε να βάλω κι εγώ τρένο στο δέντρο μου και καλά το τρένο του Hogwarts θα ήταν τέλειο. Πώς δεν το σκέφτηκα, ρε φίλε. Τι τέλειο, αυτά δεν μπορώ. Ready! Ήρθα σπίτι κι εγώ και το καραβάκι μου. Δεν πιστεύω ότι θα ενθουσιαστώ με καράβι τόσο πολύ. Βέβαια, πριν στολίσω το μπουφέ και κάνω οτιδήποτε, πρέπει να τακτοποιήσω το σαλόνι. Στο οποίο γίνεται ένας πανικός! Και στο μπουφέ γίνεται ένας πανικός. Αλλά πρώτα φάω. Εννοείται είχα παραγγείλει πριν φτάσω σπίτι, γιατί ήξερα ότι τώρα δεν θα προλάβω να μαγειρέψω. Οπότε θα φάω απ' έξω. Αλλά θα φάω υγιεινά. Πήρα το αγαπημένο μου μπολ που παίρνω από Joint Juice. Εντάξει, Joint έχει και στη Θεσσαλονίκη και, και στην Αθήνα. Και είναι, το έχουν οι ίδιοι που έχουν το απαλού στη Θεσσαλονίκη που δούλευα 5 χρόνια. Και επειδή αγαπώ πολύ τους τότε εργοδότες μου, μου αρέσει να τους στηρίζω. Και επίσης έχουν τέλειο φαγητό, παίρνω πάντα αυτό το μπολ, το οποίο είναι το Double Chicken Avocado, που έχει κοτόπουλο,
αβοκάντο, baby σπανάκι, ντομάτα και μία σώση ελαιόλαδο μουστάρδα, νομίζω ότι είναι. Αλλά εγώ βγάζω την παρμεζάνα και τα κριτσίνια που έχει και βάζω ρεβίθια. Και είναι πάρα πολύ νόστιμο, χρωταστικό. Α, έχει και φαγόπυρο. Μουά. Όταν είναι να παραγγείλω, παραγγείλω αυτό. Και ο αγαπημένος μου χυμός από εκεί, μήλο ginger καρότο. Και τώρα θα βάλω να δω το επεισόδιο vlog μας της Δανάης για τη φέτος. Έφτυσα. Sorry. Μάσα φωτεινή πριν μιλήσεις. Τι έχεις πάθει σήμερα! Φέτος θα κάνει vlog μας και η μαμά των vlog μας, η Δαναούλα. Το vlog μας στην Ελλάδα. Και το ήξερα ήδη εγώ. Χαχά. Και επίσης θα κάνει πολύ special concepts και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτά. Let's do this. 32 και είναι η πρώτη μέρα των vlog μας. Ήρθε η στιγμή της τακτοποίησης που αποφεύγω γιατί βαριέμαι. Αλλά πρέπει να το κάνω γιατί απ' την άλλη μου χαλάει την ψυχολογία. Γεια! Πες γεια! Τα φτερά πρέπει να αποθηκευτούν στο κουτί που έχω τα πράγματα για χειροτεχνίες. Ψιλοσημάζεψα, ήθελα να κάνω κι άλλα, αλλά τα βάλω για αύριο γιατί είμαι αναβλητική. Αλλά πάμε αποθήκη να φέρουμε το κλαδί που έχω για τον μπουφέ, κανένα λαμπάκι, πάμε. Θα πάρω και αυτό το φως μαζί, γιατί κάτω στην αποθήκη έχει καεί η λάμπα και δεν την έχω αλλάξει, οπότε θα πάρω αυτό για ένα φως. Θυμάστε που ένα φεγγάρι είχα τακτοποιήσει την αποθήκη και την είχα κάνει ωραία, ε? Ναι, ούτε καν είναι χάλια πλέον. Ωραία, αυτό ήδη είναι πράσινο. Σίγουρα βρήκα το κλαδί που βάζω στο μπουφέ. Έλα το κρατούμε. Παιδιά, αυτή η vintage βαλίτσα που είναι βαλίτσα του προπάπου μου, η αλήθεια είναι. Όχι, όντως είναι η βαλίτσα του προπάπου μου. Ταιριάζει πάρα πολύ στο concept του δέντρου μου. Απορώ πως δεν το σκέφτηκα να την βάσω νωρίτερα. Έτσι να δώσω λίγο vintage aesthetic. Θα την πάω και αυτήν πάνω. Οπα. Κάπου έχω και κουκουμάνια. Έβαλα και μια κουκουβάγια πάνω στο κεφάλι που μου βρίσκει τη Hedwig. Και λέω ότι την βάλω και μη. Αχ, καλά, αυτό τσιμπάει. Έχω φέρει και τα λαμπάκια κουρτίνες, αλλά δεν θα τα βάλω σήμερα γιατί δεν έχω αυτοκόλλητα. Ή βασικά είχα πάρει πέρσι αυτοκόλλητα από αυτά που βάζει το ταβάνι για να κρέμονται. Αλλά δεν τα βρίσκω. Χαχα, χαχα, δεν ξέρω που τα έβαλα. Οπότε μάλλον θα πάρω καινούργια. Συμβαίνει συχνά αυτό δυστυχώς με την ανοργανωσιά μου. Αχ, τι αυτό! Δεν ταιριάζει πάρα πολύ με το theme που έχουμε φέτος, αλλά επειδή μου αρέσει πάρα πολύ θα το βάλω. Από το μαγαζί που πήγα σήμερα πήρα και λινάτσα, οπότε σκέφτομαι να βάλω και λινάτσα κάτω. Εδώ, ξέρω εγώ από τα πράγματα, να είναι λίγο, δεν ξέρω. Να δέσει λίγο vibe. Λοιπόν, πες ότι θα ξεκινά. Α, είναι και ακριβώς το πλάτος. Ακριβώς. Είναι πολύ βολικό το πλάτος. Πες ως εδώ. Μια χαρά που είναι το ψαλιέδε. Αυτό θα ταιριάζει και για ποδιά δέντρο. Όπως μου είπατε, δεν λέγεται φούστα δέντρο αυτό στη βάση. Λέγεται ποδιά. Ποκολακό. Μια ώρα, μια ώρα. Ίσως επειδή το έπιπλο είναι καφέ, να μην κάνει καμία διαφορά η λινάτσα. Εντάξει. Κάτι έκανα. Ας βάλουμε το κλαδί. Ποκολακό. Σίγουρα το λέω πως να ναι, αλλά θα μου κολλήσει. Αυτό δεν θα το βάλω γλυκά, δεν ταιριάζει καθόλου τζάμπε το έφερε από την αποθήκη, αλλά θα βάλουμε λαμπάκια στο κλαδί που άπλωσα στο μπουφέ. Ήδη έχει γίνει πολύ κόλλη. Είναι όλο ανακατεμένο. Το άλλο λαμπάκι ήταν τυλιγμένο σωστά. Εγώ καλό μαθα όμως. Θα τη λήξω και αυτό για το χρόνο. Άρχισα να δω τώρα μπρίζα από εδώ πίσω. Πες μου ότι ξετυλίγει εύκολα. Καλέ, δεν έβαλα το καράβι, είμαι χαζή. Είμαι deep χαζή. Λοιπόν, θα βγάλω κάτι, θα βγάλω αυτό, το κρύσταλλο και θα βάλω το καράβι εκεί. Και επίσης τελικά τα Harry Potter Funko Pop και η Hogwarts κάλτσα δεν μ' αρέσει εδώ. Θα την πάω από εκεί. Και εδώ θα βασιλεύει το καράβι. Θα πρέπει να κάνω ένα στο μπουφέ για να το κάνω πιο εύκολο. Το άλλο βαριέμαι. Να! Perfect! Και ήρθε η ώρα να βάλουμε το καράβι. Κάτι διέλυσε αυτό από πού είναι. Oh my god! Το χάλασα ήδη. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Δεν ξέρω πού μπαίνει. Λογικά, μήπως μπαίνει εδώ τύπου. Γιατί έχει δύο γατζάκια εδώ, οπότε υποθέτω κι εγώ η έρμη. Αλλά πώς. Ναι, νομίζω βασικά εδώ. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση. Έλα, βάλω το. Δεν μπαίνει εύκολα, θα πω. Α,
Το έβαλα. Ξέρω εγώ αυτό λέτε είναι. Άμα ξέρει κάποιος πείτε μου. Τέλος πάντων, πήρα αυτό το καράβι τελικά, το λίγο πιο απλό. Γιατί σκέφτηκα ότι θα ταιριάζει καλύτερα, ήταν λίγο πιο μοντέρνο για το σαλόνι μου. Τα άλλα μου φαίνονταν λίγο πιο κλασικά κάπως. Και πήρα και fairy lights για να το στολίσω. Τι ωραία, πρώτη φορά στολίζω καράβι. Δεν πίστευα ότι θα ενθουσιαστώ τόσο. Το είχαν εδώ, είδα εκεί. Βολεύουν αυτά τα σειρμάτινα λαμπάκια για να μπορείς να τυλίξεις. Είναι λίγο σπαστικό γιατί μπλέκεται το σύρμα όπου να είναι. Προσπαθώ να το ξεμπλέξω. Θέλω κάπως και κατά μήκος εδώ πέρα να... Αλλά πού να στερεωθεί. Το πάω από μέσα. Μήπως πήρα πολλά μέτρα νομίζω. Δεν ξέρω τι κάνω, Τα κατάφερα παιδιά, περίσεψε λίγο, το κρύψε από πίσω. 3, 2, 1. Μην το πάτησα. 3, 2, 1. Τακ. Τέλειο, είναι πάρα πολύ cute. Και ο μπουφές νομίζω είναι έτοιμος. I like it. Θα βάλω τη λινάτσα που περίσεψε εδώ κάτω από την ποδιά την άλλη, έτσι να τη συνδυάσω για να έχει και μεγαλύτερη επιφάνεια. Μ' αρέσει νομίζω. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι βολικό και κατά πόσο θα το καταστρέφει ο Γιόρεξ. Θα δούμε. Θα βάλουμε τη βαλίτσα του παππού μου εδώ κάπως. Τέλεια. Θα μπει και το φαναράκι. Τσακ. Ναι, νιώθω ότι ακουμπάνε καλύτερα το ρόλα. Κάπως ανήκουνε. Εν τω μεταξύ, εδώ που έχει το γράμμα πάνω από το κερί, είναι συνέχεια σαν να πάει να πάρει φωτιά. Και έχω και ένα κουτί από μια αποστολή και θα το τυλίξω με αυτό που σας το έδειξα χθες. Προχθές, το πρώτο επεισόδιο, που είναι χαρτί περί τυλίγματος Marauder's Map, για να έχουμε και καλά και ένα δώρο κάτω από το δέντρο. Δεν έχω προλάβει να πάρω δώρο σε κανέναν ακόμα, αλλά πρέπει να βιαστώ και να βιαστείτε κι εσείς άμα έχετε να πάρετε δώρα. Τα Χριστούγεννα πάντα γίνεται χαμός και στην αγορά και άμα παίρνεις δώρα online, shops, λαλαλα, όλα αργούν, όλα καθυστερούν γιατί γίνεται χαμός με τις ταχυδρομικές κάθε χρόνο. Και κάθε χρόνο λέω ότι θα πάρω τα δώρα μου από Νοέμβρη για να μην την πάθω πάλι και κάθε χρόνο φτάνει Δεκέμβρης και δεν έχω πάρει τίποτα. Πάλι τα έκανες σκατούλες. Πού είναι η Δανάη να με βοηθήσει να τυλίξω που τυλίγει καλά? Εγώ δεν τα τυλίγω καλά. Λοιπόν, δεν έχω κάνει χειρότερο τύλιγμα, αλλά νομίζω ότι θα φαίνεται μια χαρά. Κάτσε, θα βάλουμε και μια κορδέλα. Τατά! Και επειδή έχω τη βαλίτσα από εδώ, θα βάλω το δώρο από εδώ. Γιώργη, μην το ξεσκίσεις, please. Το βάλω από εδώ, βάλω και ένα κεράκι επάνω και τέλεια! Και τα Funko Pop τελικά θα τα βάλω... Sorry, Γιώργη, σε ενοχλώ, το ξέρω. Γιώργη! Θέλω κάτι να δείξω! Ναι, και τα Funko Pop τελικά θα τα βάλω εδώ στον εκτυπωτή. Εντάξει, είναι λίγο άσχημος ο εκτυπωτής, αλλά δεν πειράζει γιατί νιώθω ότι ταιριάζουν έτσι δίπλα στο δέντρο. Και θα βάλω και την κάλτσα εδώ μπροστά. Εντάξει, δεν είναι το ιδανικό, but it's cute. Γιώργη, κοιτάτε πώς ανέβει! Πώς ανέβεις πάλι, ε! Βρήκα κάτι μπάλες κάτω, να ξέρεις. Ο γόπι μου! Λοιπόν, θέλω να σας πω αρχικά ότι φέτος, μέχρι τώρα τουλάχιστον τα vlog μας, είναι 2 μέρες πίσω και όχι 1 μέρα πίσω όπως τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή, αυτό που τραβάω σήμερα εσείς το δείτε μεθαύριο, ενώ παλιά αυτό που τραβούσα σήμερα εσείς το βλέπατε αύριο. Κάπως έτσι. Και το κάναμε αυτό γιατί θα τα μοντάρει η Λιδία ή η κοπέλα που μας βοηθάει. Και μετά θα περνάνε και για πώληση και από τον πάνω. Και επειδή θα υπάρχει όλο αυτό, να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Σε λατρεύω. Ίσως κάποια στιγμή να γίνει 1 μέρα πριν. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα προσπαθήσω. Ελπίζω να μην σας πειράζει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί διαβάζω τα σχόλια από το πρώτο βίντεο και πραγματικά όλη αυτή η θετικότητα και η αγάπη και με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε το δέντρο και μπορεί να μην προλαβαίνω να απαντήσω στα σχόλια λόγω του φόρτου εργασίας, του vlog μου και αυτά, αλλά τα διαβάζω όλα και χαμογελάω και λιώνει η καρδούλα μου. Σας ευχαριστώ. Και επίσης αυτή τη στιγμή το πρώτο επεισόδιο είναι νούμερο 6 στις τάσεις. Μπορεί να ανέβει και άλλο, δεν ξέρω, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μου έχετε δώσει τόση θετική ενέργεια και έχω ψηθεί full και για το φετινό vlog μας. Πείτε μου κάτω στο σχόλιο πώς σας φάνηκε και ο στολισμός του μπουφέ, το καράβι κτλ. Και εμείς θα τα πούμε αύριο. Μουά! Μουά! Κάνε ένα μουά. Τον έχω πρίξει. Merry Christmas.